Ελάτε να δούμε 2-3 θέματα, αγαπητοί μου φίλοι, λίγο πριν ξεκινήσουμε, έτσι να λέμε και για τα δώρα μας και για την κλήρωσή μας, αλλά να περιπλανηθούμε και στους στολισμένους χώρους. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω πως έχουμε εδώ πρόσκληση συμμετοχής στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 2020 στις 18 και 22 Οκτωβρίου στο Παρίσι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά πρέπει να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον όλων όσων θα ήθελαν να συμμετάσχουν, γιατί σε 10 μέρες κλείνει αυτό το κεφάλαιο των αιτήσεων. Γι' αυτό λοιπόν μας το στέλνουν από τώρα, γιατί μπορεί να πει κάποιος, μα καλά, για τον Οκτώβριο στο Παρίσι, από τώρα, ναι. Έτσι λοιπόν εδώ μας λέει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ότι για την έγκαιρη υποβολή συμμετοχής, έως τις 24 Φεβρουαρίου που είναι η μέρα Δευτέρα, θα πρέπει κανείς να μπει μέσα στη σχετική φόρμα που υπάρχει, έτσι ώστε να μάθει λεπτομέρειες και να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Πάμε όμως να πούμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει λοιπόν στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΣΥΑΛ 2020, που πραγματοποιείται, όπως είπαμε, 18 με 22 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο στο Παρίσι, στη Γαλλία. Η Περιφέρεια συμμετέχει στη μεγαλύτερη αυτή διεθνή εμπορική έκθεση τροφίμων και ποτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσδοκώντας την εξωστρέφεια των πιστοποιημένων προϊόντων της. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει υψηλή επισκεψιμότητα, προσελκύοντας εισαγωγής, διανομής και αγοραστές από όλο τον κόσμο. Δίνει την ευκαιρία πρόσβασης στη γερμανική, την ευρωπαϊκή, αλλά και τη διεθνή αγορά και συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των εξαγωγών στην στήριξη της αναγνωρισιμότητας των πιστοποιημένων προϊόντων. Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή τυποποιούν αποκλειστικά πιστοποιημένα POP και PE, δηλαδή ποικίλους, ποικιλιακούς ίνους ή βιολογικά με έγκριση και ISO αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και επιθυμούν λοιπόν να έχουν παρουσία εκεί στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να δηλώσουν, όπως είπαμε, το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου. Στη σχετική φόρμα που υπάρχει και που βεβαίως αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ενημερώνουμε, λέει, τους ενδιαφερόμενους ότι οι ίδιοι θα πρέπει να καλύψουν με δικά τους έξοδα την εγγραφή τους στην έκθεση, που το κόστος είναι περίπου 650 ευρώ, την μεταφορά των προϊόντων τους και τα εισιτήρια και τη διαμονή τους και την ηλεκτρική παροχή για την 24ωρη λειτουργία ψυγείων ή άλλου επαγγελματικού εξοπλισμού που ενδεχομένως θα χρειαστούν. Άρα η Περιφέρεια δηλαδή θα καλύψει το κόστος της συμμετοχής εκεί του καθενός, έτσι, της παρουσίας δηλαδή που θα έχουν με τα προϊόντα τους εκεί στην έκθεση. Αλλά δεν θα καλύψουν όλα τα υπόλοιπα, όπως καταλαβαίνετε. Και λέει εδώ, διευκρινίζεται ότι μετά τις 24 Φεβρουαρίου καμιά δήλωση δεν θα γίνει δεκτή. Επίσης, στη συγκεκριμένη έκθεση δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση. Για περισσότερες πληροφορίες όμως, μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε ένα τηλέφωνο, θα σας δώσω εδώ. Τάνια Ρούσου λέγεται η προϊσταμένη προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων. Είναι 22-41-3-60-5-67 για κάποιον από εσάς που θα ήθελε ίσως να ρωτήσει κάτι περισσότερο, κάποιες άλλες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Και τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, πάμε να πούμε πως εμείς από χθες προσπαθήσαμε να βρεθούμε σε χώρους, σε καταστήματα όπου ήταν στολισμένα και έκαναν ολόκληρη προετοιμασία για όλους εσάς που αυτή τη μέρα την τιμάτε. Είτε αγοράζοντας λουλούδια, είτε αγοράζοντας μια τούρτα σε καρδιά ή γλυκά, είτε πηγαίνοντας να βρείτε κάτι σαν αυτό. Έτσι, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι αυτό που μας έδωσε ο Θεόφιλος Γλιάς από το Τζάμπο. Είναι πάρα πολύ όμορφο το σκυλάκι με την καρδιά. Έτσι, υπάρχουν τόσα, υπάρχουν μικροαντικείμενα που κανείς μπορεί να βρει. Ποτήρια, χίλια δυο, τα οποία νομίζω ότι θα καλύψουν κάθε γούστο. Εμείς θέλω να σας πω ότι έχουμε να κληρώσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας
ένα ωραίο ασημένιο μενταγιόν από το η Χρυσοθήκη της Θέμηδας Χατζιωάννου, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι το δέντρο της ζωής. Ένα επίσης μενταγιόν από το κατάστημα Νεφέλη της Ελένης Μαυροστόμου, που είναι στο στενάκι πίσω από το Αναστάζιο. Έχουμε δύο τούρτες από το Ποσειδόνιο στο γήπεδο των αδελφών Κοσμά και από τα καταστήματα Βούρος. Έχουμε δύο ρομαντικά τραπέζια απόψε για δύο άτομα. Ο πρώτος βέβαια ήταν ο Κίτσος στις Ελιές, ο Κώστας Στεφανίδης, που μας είπε για ένα ρομαντικό δείπνο για δύο στο χώρο του απόψε το βράδυ. Αλλά μας θύμισε ότι την Τσικνοπέμπτη επίσης έχει εκεί τους Νάτσα Νάτσα, την επόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που έρχεται δηλαδή, που είναι η Τσικνοπέμπτη. Και που βεβαίως όλοι απόψε έχουν μετατρέψει και κάπως το μενού τους. Επίσης, ο Μπακαλόγατος, ο καλός μας φίλος, ο Σάκης Μαγκλής, δεν μας λέει απλά ότι μας δίδει το τραπέζι απόψε για δύο άτομα που θα περάσουν καταπληκτικά και έχει προετοιμάσει το μενού, αλλά μας κάνει ιδιαίτερη αναφορά για το backstage και τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ «Μόνα Λίζα», το τραγούδι δηλαδή του Λούκα Γιώρκα, που από προχθές που δόθηκε στη δημοσιότητα, έχει πραγματικά αγαπηθεί. Όλοι οι φίλοι, γνωστοί και ομογενείς, μας έχετε κατακλείσει από μηνύματα και από την χαρά σας για το ότι όλες οι εικόνες από το βίντεο κλιπ είναι κάλυμνος. Συνεχίζουμε βέβαια, καθώς θα κληρώσουμε και αυτό. Το πανέμορφο, μην νομίζετε ότι είναι κανένα μικρό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κοιτάξτε πόσος είναι. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφος. Απλά εγώ το κρατάω έτσι για να μην καλύψει όλη την εικόνα εδώ στην εκπομπή. Είναι πανέμορφος και ελπίζω βέβαια να είναι και κάποιος φιλόζωος που θα το πάρει. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί μου φίλοι, για σας όλους τους καλούς μας φίλους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι του ρεπορτάζ, που είναι από τους φίλους μας το Μιχάλη και το Μανώλη Κοσμά στο Ποσειδόνιο, που μας ξεδρέλαναν με όλα όσα έφτιαξαν. Δίνω τα θερμά συγχαρητήρια σε όλο το επιτελείο, σε όλους τους φίλους εκεί που βοηθούν, γιατί δεν ήξερε κανείς τι να πρωτοεπιλέξει από την ομορφιά. Μικρότερες, μεγαλύτερες τούρτες, ατομικά, 1000, όλες οι βιτρίνες πανέμορφες. Λίγο μετά κατεβαίνουμε στο Τζάμπο, Θεόφιλο Λία, εκεί λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με την εικόνα και τα αντικείμενα τα οποία έχει κανείς πέραν από τα αποκριάντικα που έχουν κατακλείσει τους χώρους και έχουν εκεί έρθει οι άνθρωποι σχολεία για να βρουν στολές για το δικό τους κομμάτι. Λοιπόν, και κατεβαίνοντας φτάσαμε στο εντός. Φυσικά και είδαμε μασκαράδες στο δρόμο. Εκεί λοιπόν στο εντός της Κατερίνας Τάταρη, ακριβώς η ίδια εικόνα από κριάτικων στολών και πάρα πολλά είδη για τους φίλους που θα επιλέξουν κάτι να δωρήσουν στον αγαπημένο σήμερα. Πάμε να το δούμε. Η ημέρα των ερωτευμένων του Καλή, 14 Φεβρουαρίου, και όλα τα σχετικά εμπλεκόμενα καταστήματα, όπως βλέπετε, είναι πανέτοιμα. Εμείς ήρθαμε εδώ στο Ποσειδόνιο, στο γήπεδο των αδερφών Κοσμά, και βλέπουμε πραγματικά μια τεράστια ποικιλία για να επιλέξετε κι εσείς ό,τι ακριβώς σας αρέσει. Από τις τούρτες, που φυσικά παραπέμπουν σε καρδιές, με λευκό, κόκκινο, με τα σχετικά λόγια αγάπης. Κοιτάξτε, πανέμορφες δημιουργίες, ο Μιχάλης, ο Μανώλης Κοσμάς και όλο το επιτελείο εδώ έδωσε τον καλύτερο εαυτό του και πραγματικά το πέτυχε. Σε μικρότερα και μεγαλύτερα μεγέθη, σε υπέροχα σχήματα, καρδιές, λευκές, κόκκινες, ό,τι και αν επιλέξετε είναι πάρα πολύ νόστιμο, είναι πάρα πολύ όμορφο και τραβάει ως μαγνήτη στη ματιά. Καρδιές, σοκολατάκια, και σε όποια συσκευασία εσείς επιθυμείτε. Ψυγεία έχουν γεμίσει και πραγματικά εικόνα σε τραβάει σαν μαγνήτης. Θέλω να πω συγχαρητήρια, γιατί δεν είναι απλά θέμα δημιουργίας, είναι και θέμα γούστου και το πώς θα το στήσει κανείς. Και πραγματικά δεν έχουμε λόγια. Θερμά συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα, το οποίο μας παραπέμπει στο να μην ξέρει κανείς τι να πρωτοδιαλέξει. Όμως είμαι σίγουρη ότι ό,τι κι αν είναι, θα το δείτε, θα το επιλέξετε, θα το πετύχετε και θα το ευχαριστηθείτε. Να περάσετε υπέροχα, να γευτείτε υπέροχες γεύσεις, να θυμηθείτε πράγματα από τις σχέσεις σας. Πάμε να περιπλανηθούμε και στις δίπλα βιτρίνες, που φυσικά έχουν κάτι το διαφορετικό. Μπορείτε να επιλέξετε
στα ψυγεία τα οποία γέμισαν ειδικά για εσάς ολόφρεσκα ποιοτικά υλικά για να δημιουργηθούν όλα όσα βλέπετε. Τέρμα συγχαρητήρια στο Ποσειδόνιο, πραγματικά παίρνει 10 με τόνο. Και φυσικά σε τζάμπο, όπου έχουν το δικό τους χώρο για τα ερωτευμένα ζευγάρια. Πάμε να δούμε τις επιλογές. Από κούπες μέχρι ποτήρια, καρδιές, εσώρουχα, αρκουδάκια, πάρα πολλά δώρα. Με τις ευχές, έτσι όπως το καλή ημέρα, είπαμε, 14 Φεβρουαρίου για τους ερωτευμένους. Από τα πιο μικρά μεγέθη έως τα μεγαλύτερα. Ό,τι κι αν είναι, είναι πανέμορφα, τραβούν τη ματιά του καταναλωτή. Πάντως έχει πάρα πολλά και χαίρομαι γιατί θα κληρώσουμε και κάτι από τα τζάμπο σήμερα στην εκπομπή. Υπέροχα, μικρότερα και μεγαλύτερα μεγέθη, από πολύ πολύ μικροσκοπικά, για ό,τι ενδιαφέρει τον καθένα. Όλα με τη φράση σ' αγαπώ, πολύ μεγάλες μαξιλάρες, αρχουδάκια και πάρα πολλές καρδούλες. Ο κόσμος ψωνίζει και έχει πολλά να βιώσει αύριο και να ευχηθεί. Με πάντα όλοι να είσαστε αγαπημένοι, ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι. Το κατάστημα εντός της Κατερίνας Στάταρη με αποκριάτικα αλλά και πολλά είδη για τους ερωτευμένους. Τα αρχουδάκια έχουν την τιμητική τους πάντα. Μπιμπερό βλέπω, πολλά μαξιλαράκια. Σ' αγαπώ γιατί. Και πάρα πολλά άλλα μηνύματα. Ο καθένας θα επιλέξει ό,τι τον ενδιαφέρει. Καρδούλες, καρδούλες παντού. Έχει το τιμόνι της καρδιάς μου, διαβάζω. Και πάρα πολλά άλλα. Κιθάρες βλέπω. Και πάρα πολλά άλλα, μικρότερα και μεγαλύτερα. Τα οποία κι εσείς μπορείτε να έλθετε και να βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει. Ό,τι κι αν είναι, τα μαγαζιά έβαλαν τα γιορτινά τους, φόρεσαν τα γαπησιάρικά τους και έχουν προτάσεις για όλους εσάς. Έχει πάρει φωτιά, ξέρετε, το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή νιώθω ότι θέλετε το δωράκι σας, θέλετε την κλήρωση και θα φροντίσουμε τέλος πάντων σε λίγο πιο κοντινά διαστήματα, όχι απλά Χριστούγεννα ή Πάσχα, έτσι, γιατί δεν θυμάμαι να το έχουμε ξανακάνει τέτοιες μέρες. Να έχουμε έτσι το κάτι της, να πηγαίνουμε σε διαφορετικά καταστήματα, ώστε να σας δίδουμε αυτή τη χαρά σε πιο τακτά διαστήματα. Ό,τι κι αν είναι, πάμε να δούμε και κάτι άλλο ακόμη, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ μας έχουν στείλει μήνυμα από το γραφείο του κύριου Δημάρχου για τη λειτουργία του ισογείου πια του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου. Με ικανοποίηση μας λένε, ανακοινώνουμε ότι μετά τις παρεμβάσεις αναμόρφωσης του χώρου από την παρούσα Δημοτική Αρχή, ο χώρος του ισογείου του Πνευματικού Κέντρου μετατράπηκε σε πραγματικά πολυχώρο πολιτισμού. Το Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας, όπως αφεξής θα ονομάζεται, θα φιλοξενεί ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλόγων των σωματείων της Καλύμνου και θα είναι ανοιχτό για τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας. Σύλλογοι, σωματεία, σχολεία, καλλιτέχνες, πολιτικοί φορείς που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το χώρο για εκδηλώσεις τους, θα πρέπει να απευθύνονται με αίτηση στη Γραμματεία του Δήμου. Η αναφερόμενη πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού είναι η κυρία Ειρήνη Μαγκάκη και βεβαίως μαζί και ο ειδικός σύμβουλος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα κάνουμε το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί μέχρι χθες ακόμη έβαφαν εκεί απ' έξω, προσπαθούσαν έτσι να ολοκληρώσουν την όλη εικόνα εντός και εκτός. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, καθότι εσείς τηλεφωνάτε, αλλά στο επόμενο ημίωρο, μετά δηλαδή το ρεπορτάζ μας τώρα και μετά τις διαφημίσεις μας, κάποια στιγμή θα πω εγώ ότι φτάσαμε στο τέλος των τηλεφωνημάτων, έτσι. Για την ώρα σας δίδουμε ακόμη ένα δεκάλεπτο. Όμως πάμε να δούμε τι έγραψε η κάμερα του Αιγαίο TV και ο Γιάννης Μακαρούνας λίγο πιο πριν στα σοκάκια μας έξω, στα δρομάκια μας, με το πλακόστρωτο που είναι σε εξέλιξη, με πέτρα από το χώρο του λατομείου του Μιχάλη Καραβοκυρού που ομορφαίνει την πόλη μας και όχι μόνο. Πάμε να το δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, μιλάει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Μικές Δρίγας και αμέσως μετά θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα.
Βρισκόμαστε εδώ στο στενό του Κακιά, όπου συνεχίζονται οι πλακοστρώσεις από το συνεργείο εδώ. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Είναι πολύ καλή δουλειά. Αναβαθμίζεται εδώ το ιστορικό κέντρο της Πόθιας. Είναι ένα έργο το οποίο εμείς σχεδιάσαμε ως Δημοτική Αρχή του κ. Γαλουτζή. Συμβασιοποιήσαμε και βλέπουμε με πολύ μεγάλη χαρά ότι εκτελείται αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει και σε διάφορα άλλα στενά οι πλακοστρώσεις. Από ό,τι ενημερώθηκα εδώ, στη συνέχεια θα πάμε προς την Καλαμιώτισσα, μετά προς την Ευαγγελίστρια, στην Αγία Τριάδα. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Μια πολύ καλή δουλειά. Η ΔΕΗ ΆΚΑ έχει κάνει τις παρεμβάσεις που έπρεπε να κάνει πριν την πλακόστρωση, με τις αντικαταστάσεις των παροχών και με τα δίχτυα της αποχέτευσης. Μπαίνουν καινούργια φρεάτια. Νομίζω ότι πέρα από τον εξοραϊσμό γίνεται και πιο λειτουργικό πλέον ο δρόμος εδώ πέρα, πιο λειτουργικός. Και βέβαια το χαίρονται όχι μόνο αυτοί που μένουν εδώ δίπλα στον δρόμο, αλλά και όσοι περνούν από εδώ.